Σήμερα στη συζήτηση αναπτύχθηκαν οι πολιτείες των κομμάτων και όποιος μας ακούει μπορεί να διαπιστώσει ποιος στηρίζει το κεφάλαιο και ποιος την εργασία. Ποιος βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και ποιος τα κέρδη του κεφαλαίου. Αναπτύχθηκαν θεωρίες πολύ παλιές και παρουσιάστηκαν ως μονόδρομος ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη θα φέρει ευημερία και στους εργαζόμενους. Ότι μπορεί να κερδίσει και το κεφάλαιο και ο εργαζόμενος. Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο Υπουργός έφερε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση του ΚΚΕ. Οι εργαζόμενοι ακούν σε κάθε προσπάθεια στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους μισθούς, τα δικαιώματα, να διεκδικήσουν κάποια αύξηση. Το ίδιο πράγμα. Δεν βγαίνουμε, δεν αντέχουμε, θα κλείσουμε και άλλα τέτοια που ακούσαμε και σήμερα εδώ. Κύριε Υπουργέ, η έκπληξη θα ήταν αν αποδεχόσασταν το πάνω. Η έκπληξη θα ήταν αν δεν στηρίζατε την ανυπόλυτη ηγεσία της ΓΕΣΕ και τους άλλους θεσμικούς, όπως λέτε. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ έχουν την αποδοχή των εργαζομένων. Πολλοί από αυτούς ψηφίζουν και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπερασπίζεται με πολλές θυσίες, όπως πάντα, τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού κάτω από την εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία και βία. Κάτω από αυτή οργανώνουν την πάλη. Εμπόδιο συνταξική πάλη δεν μπορεί να βάλει κανείς. Οι εξαγγελίες για την περιστολή των συνεργατικών ελευθεριών θα βρει απέναντι το σύνολο των εργαζομένων. Όσοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μπουκόρο, δεν δίνουν βεβαίωση φιλεργατικότητας. Διορθώνουν την ψήφο τους με τη συμμετοχή στους αγώνες. Από τη συζήτηση, τι επιβεβαιώνεται? Ότι τα μέτρα του μνημονίου που λέγατε ότι είναι προσωρινά, τα θεωρείτε μόνιμα. Και ότι όλα αυτά διόρθωσαν παθογένειες. Είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα του ΚΚΕ, λέει η κυβέρνηση. Μα αυτά που φέρνουμε σήμερα για συζήτηση δεν εφαρμόζονταν πριν την κρίση? Πέστε μου ένα που δεν εφαρμόζονταν πριν την κρίση. Δεν ήταν ο κατώτερος μισθός 7,51? Δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις στους κλάδους? Δεν υπήρχε ο 13ος και 14ος μισθός? Δεν ήταν η επιδότηση των ανέργων μεγαλύτερη σε διάρκεια και σε ποσό? Όλα αυτά που καταργήσετε δήθεν ως προσωρινά, τώρα τα χαρακτηρίζεται παθογένειες. Για να δούμε όμως πού οδήγησε η φιλεργατική σας πολιτική. Είναι αλήθεια προστασία του εισοδήματος των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών όταν 3.161.900 άτομα, το 30% του πληθυσμού της χώρας, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών της Ελστάτ, κύριε Υπουργέ, το 2019. Φανταστείτε το 2020, αν τώρα είχαμε τα στοιχεία, ποια εκρηκτική κατάσταση θα υπήρχε. Όταν το 37,7% των φτωχών οικογενειών δηλώνει ότι στερείται ικανής διατροφής. Όταν το 64,8% των φτωχών οικογενειών αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθωρων αναγκών του με το συνολικό μηνιαίο εισόδημα ή εβδομαδιαίο που έχει απομείνει. Όταν το 58,6% των φτωχών οικογενειών δηλώνει δυσκολία στην έγκυρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου. Όταν το 73% των φτωχών οικογενειών, αλλά και το 42,2% που δεν δηλώνει φτωχή, να δηλώνει οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Η επιδείνωση της θέσης των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών είναι γέννημα της πολιτικής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΡ. Αυτή τσάκισε μισθούς, συντάξεις, νομιμοποίησε την πλήρη ευελιξία, τον εργασιακό μεσαίωνα, λίστεψε με χαράτσα και φόρους το όποιο λαϊκό εισόδημα. Η πολιτική σας δεν διασφαλίζει ούτε την ελάχιστη κάλυψη των αναγκών μιας εργατικής λαϊκής οικογένειας. Βάλατε μεγαλύτερα εμπόδια συνταξική πάλι για τη διεκδίκηση του κατώτατου μισθού ως βάση κάλυψης των βασικών αναγκών και διεκδίκηση καλύτερων μισθών στους κλάδους. Ο Υπουργός θα διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό με υπόδειξη των εκπροσώπων των εργοδοτών και με κριτήριο τη διασφάλιση της αυξημένης κερδοφορίας. Ακόμα και αυτή τη ρύθμιση την έχετε παγώσει και δεν διαμορφώσατε νέο κατώτερο μισθό. Ο κατώτερος μισθός όλη τη μεταπολιτική περίοδο, όπως είπα και στην αρχή, αποτέλεσε τη βάση διαμόρφωσης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Καθόριζε τους μισθούς των εργαζομένων όλων των κλάδων. Αυτό καταργήσατε. Θέλετε ως βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 12% των εργαζομένων αμείβεται με 200 ευρώ όσο και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η Επιτροπή Πεισαρίδη τι προτείνει για το κατώτερο μισθό? Να καθορίζεται σταθερά από το κράτος και όχι με διαπραγματεύσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό λέει η έκθεση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό ακόμη. Να καθορίζεται δεσμευτικά για την κυβέρνηση από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων με τριετή θητεία. Οι εμπειρογνώμονες είναι αυτοί του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ κτλ. Το ύψος του να μην συνδέεται με επιδόματα, συντάξεις και διάφορες μεταβιβάσεις από το κράτος. Η Επιτροπή θέτει ζήτημα μείωσης των 20 επιδοματικών και σταξιδοτικών παροχών που συνδέονται τυπικά με το ύψος του κατώτερου μισθού. Το ΚΚΕ με συνεχείς προτάσεις νόμου τροπολογίες και με κάθε άλλο τρόπο διεκδικεί την προστασία του εισοδήματος των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, τις απέρριψαν γιατί έχουν ενιαία στρατηγική. Με τις όποιες διαφορές. Την καπιταλιστική ανάπτυξη, την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Προϋπόθεση είναι η όλο και πιο φτηνή εργατική δύναμη. Μπροστά στο δίλημα κέρδος ή ανάγκες των εργαζομένων, εσείς είστε με τα κέρδη. Το ΚΚΕ φέρνει σήμερα αυτές τις διεκδικήσεις που τις έχουμε αναπτύξει αρκετά και καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους και ιδιαίτερα τους νέους ή τις νέες να κάνουν δική τους υπόθεση στην οργάνωση πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, παραμερίζοντας όσους την εμποδίζουν, το κεφάλαιο, το πολιτικό τους προσωπικό και τις ηγεσίες των συμβιβασμένων συνεκκλησικών οργανώσεων. Σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του.